Λοιπόν, παιδιά, εδώ βλέπετε ένα νέο κόμμα που έχει βγάλει ο Ρότσιλ. Ο πράκτορας του Ρότσιλ, έτσι όπως είναι τα μικρά παιδάκια σας να γνωρίζουν. Τα ζωάκια, οι Έλληνες τώρα και θα πάνε και λένε ότι είναι Έλληνες. Κοιτάξτε τον καλά, τον ψώρα, τον ψώρα, τον ψώρα. Ο ψώρας, κοιτάξτε εδώ τι έχει, το σίγμα εδώ. Και θα πάτε εσείς τα Ελληνάκια, καημένοι φουκαράδες, ψευτιλάκια ελληνάτικα, ψευτοπατριωτάκια, αρχαιοελληνάκια, λάτρες του σατανά. Τι κάνατε, για να δούμε εδώ. Εδώ τα βλέπετε όλα αυτά τα παιδάκια που είναι με το σώρα. Τα βλέπετε όλα αυτά εδώ τα παιδάκια που λένε ότι είναι Έλληνες. Αυτά τα οι ξεφτύλες που λένε ότι είναι Έλληνες, εγώ τους προκαλώ. Τους προκαλώ. Αυτά τα οι ξεφτύλες έχουν δώσει όρκο μαζί με το σώρα λατρεία στο σατανά και στο συμπαντικό νου όλοι αυτοί εδώ. Και θα μου πείτε ότι θα πάω να ψηφίσετε αυτά εδώ, τα ανδρίκελα, τα οποία δεν είναι ούτε καν άνθρωποι. Δεν είναι άνθρωποι. Εγώ δεν τους λέω ούτε ζώα, ούτε ανθρώπους. Γιατί είναι κάτι χειρότερο. Ο Ρότσιλ καταρχήν είναι πράκτορας του σώρα. Ρε εσείς με δουλεύετε, ρε. Με δουλεύετε. Ορίστε, εγώ σας βάζω και το πρόσωπό μου. Δεν έχω να φοβηθώ τίποτα. Έτσι. Εγώ σας προκαλώ, ρε. Σας προκαλώ. Δε, μου λέτε όλοι ότι να ψηφίσουμε ένα πατριώτη. Ποιο πατριώτη. Είδατε εδώ τι γίνεται. Αυτούς που είναι αντίχριστοι, που μιλάνε για το συμπαντικό νου, αυτά που λέει ο Τουλάτος, αυτά που λέει ο Λιακόπουλος, βρε ψεύτες, ρε ύπουλοι, ρε αντίχριστοι, και έχετε το θράσος και βγαίνετε και θέλετε να σας ψηφίσει ο κόσμος. Εσένα ρε καταραμένε σώρα, ρε αντίχριστε, ρε πράκτορα του Ρότσιλ, που ούτε άντρας είσαι ούτε τίποτα, τη στιγμή που τα έχεις πάρει από το Ρότσιλ, όπως όλα τα κόμματα, και σε χτυπάω σαν προδοτό, σαν προπομπό όλων των πατριωτών. Είσαστε αρνητέ του Χριστού, τον πουλήσατε τον Χριστό, αντίχριστοι, και τολμάτε και βγαίνετε και βάζετε και την ελληνική σημαία και λέτε ότι είσαστε Έλληνες. Αφού έχετε πουληθεί, ρε. Πήγατε με το σώρα, ρε. Ούτε ζώα είσαστε, είσαστε κάτι χειρότερο. Είσαστε άνθρωποι του Ρότσιλ. Ο Ρότσιλ αγόρασε τη σούγκυλα Λότζι, ο Βρωμόγιος. Και δεν τολμάει κανένας από εσάς, δειλή όλοι σας, και μου λέτε ότι θέλετε να κάνετε κάτι για την Ελλάδα, αφού είναι πίσω σας ο Ρότσιλ, ρε. Αυτοί είσαστε. Και εγώ προτιμώ κανέναν από εσάς να μην ψηφίσουμε. Καταραμένοι όλοι σας. Έχετε το ανάθεμα για την κατάρα. Θέλετε να καταστρέψετε, να κάνετε το χετό την Ελλάδα. Τελείως κι εσείς. Και έχετε το θράσος και προβάλλετε και την ελληνική σημαία. Εντάξει, ξέρουμε ότι πήρατε τον όρκο που σας βάζει ο ψώρας, ο σώρας, εναντίον του Χριστού. Αντίχριστοι όλοι σας. Αντίχριστοι και πουλημένοι. Αλλά σε λίγο θα σας βάλει το 666 ο Ρότσιλ και θα μπουν οι δαίμονες μέσα σας και θα τελειώσετε. Δεν πειράζει, πείτε με εμένα γραφικό, πείτε μου ό,τι θέλετε. Αλλά εγώ αντιδρώ, ομολογώ τον Χριστό, τη μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, και είμαι ενάντιος μόλις εσάς που έχετε το προσωπείο του Έλληνα. Άθλιοι, και να μην πω και τίποτα άλλο, να μην εκφραστώ, δεν θέλω να χαλάσω το στόμα μου. Εμείς όμως ομολογούμε τον Ιησού Χριστό και τούτον εσταυρωμένο και αρνούμεθα όλους εσάς τους ψευδοέλληνες, τις παγίδες τους πουλημένους.